την προηγούμενη φορά με έναν εντελώς απαράδεκτο τρόπο, ο οποίος δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη για να το αιτιολογήσουμε, είναι τα λόγια του ίδιου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος είχε πει στον Περιφερειάρχη ότι το θέμα δεν έρχεται με το δέοντα τρόπο. Αυτό είχατε πει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μετά βέβαια αλλάξατε γνώμη. Ενώ στην αρχή του λέγατε του Περιφερειάρχη ότι το θέμα δεν το βάζει με το δέοντα τρόπο, μετά αλλάξατε γνώμη και το βάλατε να ψηφιστεί κιόλας και ψηφίστηκε από τον κύριο Πατούλη και την κυρία Δούρου. Λοιπόν, για να αποκατασταθεί επομένως αυτό το ζήτημα, πρέπει τώρα να μπει σε ψηφοφορία και να ακυρωθεί αυτή η απόφαση που ανοίγει το γραμματικό και φυσικά να συζητήσουμε εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα έργο πράγματι παράνομο, το οποίο έπρεπε, δεν έχουν ευθύνη οι κάτοικοι, ούτε κανένας άλλος που έχει ξεπεράσει τον οικονομικό προϋπολογισμό από 19 εκατομμύρια στα 37, να θυμίσουμε ότι ο Περιφερειάρχης μιλούσε για εισαγγελείς προεκλογικά και τώρα αυτά τα κατάπια και ήρθε με την κυρία Δούρου και ψήφισε το άνοιγμα της κομματερίας. Τώρα να μπει σε ψηφοφορία και εσείς ο ίδιος να ψηφίσετε, να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη, όπως την είχατε πει, θα χρησιμοποιήσω με τα λόγια τα δικά σας, που δεν είχε έρθει με το δέοντα τρόπο, θα σας απαντήσω, και να συνεχιστεί η διαδικασία. Αλλά από τη στιγμή που ήρθαν οι κάτοικοι, εμείς λέμε να τους δώσουμε το λόγο, έχουν πολύ σοβαρά πράγματα να πούνε, να μην τα λένε μόνο σε μια κλειστή επιτροπή.